οποίος εκτελεί επικίνδυνα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαγιά του βάλει γκολ. Στο 54 ο Αποέλ γυρίζει το παιχνίδι με το Λάσατ Βάλι ανήμερα των γενεθλίων του να κάνει δώρο στην ομάδα του το τέρμα που της επιτρέπει να πάρει προβάδισμα. Σκοράροντας μάλιστα για δεύτερη σερή αγωνιστική. Ήταν πολύ καλή η εκτέλεση του Μαρκίνιος. Ο Τβάλι πήρε θέση στο δεύτερο δοκάρι, νίκησε τον Πίριτς και επιτρέπει στον Αποέλ να πάρει το προβάδισμα. Στο 54ο λεπτό του αγώνα. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία που καταγράφεται εκατέρωθεν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον τρόπο που θα ξαναδούμε, ο Λάσατ Βάλι χρήζεται σκόρερ. Και ο Αποέλ έχει πλέον το προβάδισμα. Γεωργιανός σηκώθηκε ψηλά. Νίκησε κατά κράτος τον αντίπαλό του που πήγε να τον πιέσει. Και στη συνέχεια τον Πίριτς, ο Πέρε Πόνς ήταν ο παίχτης της ΑΕΚ που πήγε στο μαρκάρισμα του Τβάλι. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και ο Αποέλ έχει πλέον το προβάδισμα. Ooh,